Well, good morning. It's a great pleasure to be with you today. As you know, the Bank of Greece is perhaps the first central bank in the world to be engaged in climatic change 10 years ago. I've been told that my speech will be in Greek, so please put on your headphones for those needed, for those of you. Λοιπόν, είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι κοντά σας σήμερα στην έναρξη του τρίτου Sustainability Summit. Η βιωσιμότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι προϋπόθεση για την πορεία μας στο μέλλον. Ο επαναπροσδιορισμός της ανάπτυξης είναι αναπόφευκτος και η έννοια της βιωσιμότητας έρχεται να τονίσει αυτό ακριβώς που λείπει σήμερα. Δηλαδή μια ισότιμη και παράλληλη ανάπτυξη τριών πυλώνων της οικονομίας, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας. Η Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών, η οποία εγκρίθηκε από τους παγκόσμιους ηγέτες το 2015, αποτελεί το παγκόσμιο πλαίσιο βιωσιμότητας και θέτει 17 στόχους με σκοπό την εξάλληψη της φτώχειας και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμια κλίμακα έως το 2030, χωρίς αποκλεισμούς, εστιάζοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα, τη διασφάλιση της υγείας του πλανήτη μας, τις δίκαιες και ανθεκτικές κοινωνίες και τις ευημερούσες οικονομίες. Οι σημερινές κοινωνίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, αντιμετωπίζουν σημαντικές και παράλληλες προκλήσεις, όπως η ανεργία των νέων, η γύρανση του πληθυσμού, η μετανάστευση, τα περιβαλλοντικά προβλήματα και η κλιματική αλλαγή. Μέσα στο ευρωπαϊκό κοινωνικό πλαίσιο, είναι κρίσιμο να επενδύουμε στους νέους, να προάγουμε τη διατηρήσιμη περιβαλλοντικά ορθή και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και να αμβλύνουμε τις ανισότητες με στόχο την κοινωνική συνοχή. Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις αυτές μέσα από μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης, μπορούμε να προσαρμοστούμε στην πολυπλοκότητα της σημερινής συνθήκης και να προετοιμαστούμε καλύτερα για το μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, μια κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα είναι αναγκαία συνθήκη για την προάσπιση του φυσικού μας κεφαλαίου. Η καθαρή ενέργεια, η αποδοτική χρήση των πόρων, η επαναχρησιμοποίηση και ελαχιστοποίηση της σπατάλης είναι αναγκαστικές και επίγουσες επιλογές με θετική επίδραση στην παραγωγή, την απασχόληση, το κλίμα, τη φύση, τους φυσικούς πόρους και την κοινωνική ευημερία. Επιπλέον, με ισχυρή ενίσχυση του τριγώνου της γνώσης, δηλαδή έρευνα, εκπαίδευση και ανατομία, το οποίο υποστηρίζει όλους σχεδόν τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, οι προκλήσεις δύναται να μετατραπούν σε ευκαιρίες για νέες επιχειρήσεις και νέες θέσεις εργασίας. Το τρίγωνο της γνώσης, όπως εισήχθη στη στρατηγική της Λισαβόνας το 2000, συνδέει, όπως είπα, την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, αντικαθιστώντας την παραδοσιακή μονόδρομη ροή πληροφοριών με μια αμφίδρομη ροή μεταξύ των τριών αυτών πυλώνων, δηλαδή του Πανεπιστημίου, των Ερευνητικών Κέντρων και των Επιχειρήσεων. Συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης, στην αύξηση του αποθέματος της γνώσης και του παραγωγικού κεφαλαίου μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων, στην ανάπτυξη εξωστρεφών κλάδων και στην προώθηση της οικονομίας και της κοινωνίας της γνώσης ευρύτερα. Η παρούσα συγκυρία αναδεικνύεται ιδιαίτερο σημαντική υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής. Ένα χρόνο μετά την παρουσία μου στο αντίστοιχο συνέδριο του 2018, το δεύτερο Sustainability Summit, το θέμα της κλιματικής αλλαγής έχει ανέβει πολύ πιο ψηλά στην παγκόσμια ατζέντα, ενώ ο όρος κλιματική κρίση χρησιμοποιείται πλέον ευρέως για να δηλώσει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Παρόλη την αυξανόμενη παγκόσμια ανησυχία, οι δεσμεύσεις των κρατών για μειώσεις των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα δεν είναι ικανές να συγκρατήσουν την άνοδο της θερμοκρασίας στο στόχο του συν 1,5 βαθμών Κελσίου έως το 2100, με το σενάριο των 3 βαθμών να φαίνεται σήμερα πιθανότερο, τη στιγμή που είμαστε ήδη περίπου 1 βαθμό Κελσίου πάνω από τα επίπεδα της προβιομηχανικής περίοδου. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι από τις πρώτες, όπως είπα, αν όχι πρώτη κεντρική τράπεζα, που ασχολήθηκε και ασχολείται συστηματικά με το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Το 2009 σύστησε την Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, ΕΜΕΚΑ, η οποία συνεχίζει όλα αυτά τα χρόνια να συμβάλλει με την έρευνά της στο κρίσιμο ζήτημα της αλλαγής του κλίματος. Στόχος μας είναι η ανάδειξη των κινδύνων και των ευκαιριών που εκπορεύονται από τη μεταβολή του κλίματος, καθώς οι μελέτες
έχουν δείξει πως η κλιματική αλλαγή επηρεάζει σημαντικά την οικονομία και αναδεικνύεται ως η βασική παράμετρο στη χάραξη σχετικών πολιτικών. Το μέχρι σήμερα έργο μας, το έργο της ΕΜΕΚΑ, έχει υπογραμμίσει τη σημασία ύπαρξης μιας συγκεκριμένης πολιτικής προσαρμογής, αναγκαίας ως μέτρου περιορισμού των ζημιών από την κλιματική αλλαγή. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας που υπογράψαμε με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με την Ακαδημία Αθηνών, σχεδιάσαμε την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και τώρα παρακολουθούμε την εφαρμογή της μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE-IP, Boosting the Implementation of Adaptation Policy Across Greece. Το οκταετές αυτό πρόγραμμα αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο έργο για την προσαρμογή της χώρας μας στις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Τελεί υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή 19 φορέων, μεταξύ άλλων της Ακαδημίας Αθηνών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Περιφερειών και Δήμων της χώρας. Στόχος του έργου είναι να υποστηριχθεί τόσο η διαδικασία σχεδιασμού, όσο και η υλοποίηση των αναγκαίων μέτρων προσαρμογής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και να αποτελέσει έτσι μοχλό κινητοποίησης προκειμένου να προσαρμοστούμε στις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής τα επόμενα χρόνια. Εμβαθύνοντας στο ζήτημα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, ίσως το σημαντικότερο που μπορούμε σήμερα να κάνουμε είναι να εκπαιδεύσουμε τους νέους. Η κλιματική παιδεία έχει ζωτική σημασία στο πλαίσιο της παγκόσμιας προσπάθειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, διότι βοηθά τους νέους να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της, τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη και παράλληλα τους εμπνέει να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους και να γίνουν φορείς της αλλαγής που απαιτείται, ενώ περιορίζει τα περιθώρια αμφισβητήσεων σχετικά με αυτό το σοβαρό θέμα. Για αυτούς τους λόγους, η Τράπεζα της Ελλάδος προωθεί ενεργά την κλιματική παιδεία και έχει οργανώσει κατά την τελευταία δεκαετία μεγάλο αριθμό συνεδρίων, εργαστηρίων, σεμιναρίων, συζητήσεων, ακόμα και δημόσια διαβούλευση για θέματα κλιματικής αλλαγής και ενέργειας στο πλαίσιο της διάσκεψης των Παρισίων του 2015. Η πλέον πρόσφατη δράση μας για την κλιματική παιδεία είναι το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράψαμε με το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, το οποίο μας φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις του σήμερα, και ευχαριστούμε την κυρία Βογιατζάκη, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος για μαθητές με βάση το ερευνητικό έργο της ΕΜΕΚΑ. Εκπαιδεύοντας την νεολαία, ενδυνανώνουμε τη νέα γενιά που θα είναι περισσότερο εκτεθειμένη στις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής, ώστε να αναλάβει δράση και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που σχετίζονται με το κλίμα και να οικοδομήσει μια νέα βιώσιμη συνθήκη για την κοινωνία. Μακροπρόθεσμα, η βιωσιμότητα της κοινωνίας σχετίζεται άμεσα με τη διαχείριση των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή και τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Στην προσπάθεια να επιτευχθεί η οικονομική ανάπτυξη σε ισορροπία με την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική ευημερία, ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος, δηλαδή τράπεζες και άλλα ιδρύματα όπως ασφαλιστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις επενδύσεων κλπ., πρέπει να είναι καταλυτικός. Η σωστή εκτίμηση και η εποπτεία των χρηματοοικονομικών κινδύνων που πηγάζουν από τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία είναι σημαντικοί παράγοντες για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη διαφύλαξη της σωστής λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Για αυτούς τους λόγους, οι κεντρικές τράπεζες υποστηρίζουν τη διαφάνεια και τη δημοσιοποίηση στοιχείων που θα επιτρέψουν στις αγορές να αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, ώστε με σωστή πληροφόρηση να ενσωματώνουν στις τιμές το κόστος του επιχειρήν, τον κίνδυνο που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή και κυρίως να αξιολογούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που συνδέονται με αυτό το θέμα. Ο μετασχηματισμός της παγκόσμιας οικονομίας στο πλαίσιο της απεξάρτησης του ενεργειακού συστήματος από τον άνθρακα δεν μπορεί παρά να έχει θετικό πρόσημο. Ειδικότερα, ο τραπεζικός τομέας μπορεί και πρέπει να ηγηθεί της προσπάθειας για ένα βιώσιμο μέλλον, κατευθύνοντας κεφάλαια σε δράσεις που αποφέρουν θετικά αποτελέσματα για την κοινωνία και καθοδηγώντας τους πελάτες τους στην ορθή διαχείριση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αρχές υπεύθυνης τραπεζικής, οι οποίες υπεγράφησαν στο τέλος του προηγούμενου μήνα στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών, με θέμα τη δράση για το κλίμα, επιδιώκουν να καθορίσουν το ρόλο και τις ευθύνες του τραπεζικού τομέα στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος.
Οι 130 τράπεζες από 49 χώρες που τις υπέγραψαν δεσμεύονται να ευθυγραμμίσουν την επιχειρηματική τους στρατηγική με τους στόχους της παγκόσμιας κοινότητας, όπως αυτοί παρουσιάζονται στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και στη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή. Οι αρχές αυτές, ως ένας τραπεζικός οδικός χάρτης προς βιώσιμη ανάπτυξη, θέτουν παγκόσμιους όρους αειφορίας, αποσκοπώντας τη δημιουργία αξίας τόσο για τους μετόχους των τραπεζών όσο και για την κοινωνία. Μεταξύ άλλων, προσδιορίζουν τα κριτήρια για την υπεύθυνη και αειφόρο τραπεζική μέσα από την ολιστική αξιολόγηση των κινδύνων και των ευκαιριών που πηγάζουν από τις δραστηριότητες των τραπεζών. Επίσης, ενθαρρύνουν τις τράπεζες να υπολογίζουν και να δημοσιοποιούν τον αντίκτυπο, θετικό ή αρνητικό, στην κοινωνία και το περιβάλλον από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Την ίδια στιγμή, οι κεντρικές τράπεζες έχουν πλέον εντατικοποιήσει την ενασχόλησή τους με το θέμα της κλιματικής αλλαγής, με πιο σημαντική την πρωτοβουλία σύστασης του δικτύου κεντρικών τραπεζών και εποπτικών αρχών για ένα πράσινο χρηματοοικονομικό σύστημα. Είναι το Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System, NGFS, στο οποίο συμμετέχει βεβαίως και η Τράπεζα της Ελλάδος. Πρόκειται για ένα δίκτυο που έχει συσταθεί με σκοπό την ενίσχυση της παγκόσμιας προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων και την ενδυνάμωση του ρόλου του χρηματοπιστωτικού συστήματος στον αγώνα για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη. Μέλη του δικτύου σήμερα είναι κεντρικές τράπεζες χωρών που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 50% του παγκόσμιου ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, ενώ συμμετέχουν επίσης το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι νομίζω πλέον αυτονόητο για ποιο λόγο οι κεντρικές τράπεζες σήμερα ενδιαφέρονται για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Διότι απλά χρηματοοικονομική σταθερότητα χωρίς βιωσιμότητα του αναπτυξιακού μοντέλου δεν νοείται. Μεγάλο μέρος της παγκόσμιας χρηματοδότησης για την κλιματική δράση προορίζεται για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και της μετάβασης σε οικονομία μηδενικού άνθρακα, μέσω της ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης και της ανάπτυξης στρατηγικών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κρίσιμη είναι όμως και η χρηματοδότηση της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής στις μεταβολές του κλίματος, τη στιγμή που μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού αντιμετωπίζει ήδη τις συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων. Σύμφωνα με έκθεση της Global Commission on Adaptation, την οποία υπογράφουν ο Ban Ki-moon, η Κρυσταλίνα Γεωργίεβα και ο Bill Gates, οι επενδύσεις που χρειάζονται για την ενίσχυση της παγκόσμιας ανθεκτικότητας και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή φτάνουν τα 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία μέσα στην επόμενη δεκαετία υπολογίζονται πως θα συμβάλλουν σε ένα τριπλό όφελος 7,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Δηλαδή, οικονομικό όφελος από τη μείωση του κλιματικού κινδύνου, την αποφυγή ζημιών και εν τέλει το συνολικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό όφελος. Για τους υπολογισμούς αυτούς, η έκθεση εστιάζει σε 5 κρίσιμους τομείς. Τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, τις ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή υποδομές, τις βελτιωμένες γεωργικές καλλιέργειες, την προστασία των δασών θαλάσσιων τροπικών και υποτροπικών περιοχών, mangrove forests, και τις επενδύσεις στην ανθεκτικότητα των υδάτινων πόρων. Παρόλο που οι επενδύσεις στην ανθεκτικότητα και τις δράσεις προσαρμογής έχουν σαφή οικονομικά ωφέλη, τις περισσότερες φορές απαιτούν σημαντική εμπροστοβαρή χρηματοδότηση πριν αποκομίσουν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα κέρδη. Παράλληλα, οι επενδύσεις αυτές δεν δημιουργούν βραχυπρόθεσμο κέρδος για την προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών. Χρειάζεται επομένως ο δημόσιος τομέας να εντείνει τις προσπάθειες χρηματοδότησης και δημιουργίας κινήτρων για την αύξηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στις επενδύσεις προσαρμογής. Επιπλέον, ο ιδιωτικός τομέας χρειάζεται να αναγνωρίζει πως και η δική του βιωσιμότητα βασίζεται στη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα της κοινωνίας και του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της εταιρείας BASF στη Γερμανία, όπου η πτώση της στάθμης του ποταμού Ρήνου λόγω της μεταβολής του κλίματος οδήγησε σε σημαντικές δυσκολίες ανεφοδιασμού με πρώτες ύλες και εν τέλει σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες στην κατακόρυφη πτώση των κερδών της εταιρείας αυτής για το 2018. Σε αυτό το πλαίσιο αναδεικνύεται ιδιαίτερως κρίσιμη και η συνδρομή του ασφαλιστικού τομέα. Η ασφαλιστική βιομηχανία
μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, λειτουργώντας είτε ως μηχανισμός προσαρμογής μέσω της απορρόφησης ζημιών από τη διάθεση κατάλληλων ασφαλιστικών προγραμμάτων και προϊόντων, είτε ως μηχανισμός μετριασμού της κλιματικής αλλαγής μέσω της κατάλληλης επιλογής των επενδύσεων προς δραστηριότητες που στηρίζουν τους κλιματικούς στόχους. Οι εκτιμήσεις των κλιματικών υποδειγμάτων τεκμηριώνουν την τάση αύξησης της συχνότητας, της έντασης, της χωρικής επίδρασης και της διάρκειας των ακραίων καιρικών φαινομένων, ιδιαίτερα καυσώνων, έντονων βροχοπτώσεων, ξηρασιών και τροπικών κυκλώνων. Η αύξηση της έκθεσης στα ακραία καιρικά φαινόμενα και συνεπώς τη στρωτότητα ευάλωτων πληθυσμών παγκοσμίως θα οδηγήσει σε αυξημένες πιέσεις για μηχανισμούς αποφυγής, μετριασμού και αποκατάστασης των ζημιών και συνεπώς για πολιτικές μετακύλησης και επιμερισμού του κινδύνου. Για το λόγο αυτό, οι πολιτικές της ασφάλισης κλιματικού κινδύνου μπορεί και πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής μιας βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης, τα τελευταία χρόνια, κριτήρια βιωσιμότητας εφαρμόζουν πλέον και οι εταιρείες στις διαδικασίες τους. Τα κριτήρια ESG, δηλαδή περιβαλλοντικά, environmental, κοινωνικά, social και εταιρικής διακυβέρνησης, governance, έχουν πλέον σημαντική απήχηση και αποτυπώνουν την ορθότητα των εταιρικών διαδικασιών σε θέματα όπως οι περιβαλλοντικές πρακτικές, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και των πελατών, η ηγεσία της εταιρείας και ο εσωτερικός έλεγχος. Η υιοθέτηση αυτών των κριτηρίων είναι προϋπόθεση βιώσιμης ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας μέσω μακροπρόθεσμα. Καθώς τα κριτήρια αυτά χαρακτηρίζουν και αξιολογούν τη συνεισφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ οι εταιρείες επιλέγουν την υιοθέτησή τους για να βελτιώσουν την αξιοπιστία τους και να δημιουργήσουν θετικό αποτύπωμα. Ακόμα και οι εταιρείες που η παραδοσιακή τους ενασχόληση εναντιώνεται στις αρχές της βιωσιμότητας, όπως για παράδειγμα οι εταιρείες ορυκτών καυσίμων, προσπαθούν σήμερα να υιοθετήσουν βιώσιμα μοντέλα προς όφελος όλων της εταιρείας, των μετόχων και του πλανήτη. Επιπλέον, τα κριτήρια αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τις πιθανές επενδύσεις, καθώς οι τρέχουσες πρακτικές στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια και οι ίδιοι επενδυτές επιλέγουν όλο και περισσότερο με βάση αυτά τα κριτήρια ESG, τόσο για τη διαχείριση του κινδύνου από την κλιματική κρίση, όσο και για τη θετική τους περιβαλλοντική επίδραση και τη δημιουργία αξίας για την κοινωνία. Αξίζει να σημειωθεί πως η εφαρμογή των κριτηρίων αυτών έχει δείξει πως δεν θυσιάζουν τις αποδόσεις. Με αυτόν τον τρόπο, ενώ τις οικονομικές αποδόσεις, με αυτόν τον τρόπο, οι βιώσιμες επενδυτικές πρακτικές αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία τη στιγμή που οι σχετικές πολιτικές αναδεικνύουν ότι αυτά τα κριτήρια ESG ως μια σημαντική παράμετρο, επιβραβεύοντας έτσι τις βιώσιμες και υπεύθυνες πρακτικές των επιχειρήσεων. Θα ήθελα να επισημάνω πως οι τρέχουσες εξελίξεις και η επιστημονική έρευνα επιβεβαιώνουν ότι απαιτείται μια δυναμική στρατηγική και ένα ισχυρό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων της κλιματικής κρίσης και της βιωσιμότητας συνολικά. Υπάρχει ακόμα χρονικό περιθώριο, αν και μικρό, για να αναλάβουμε ουσιαστική δράση για την κλιματική αλλαγή, αλλά δυστυχώς οι σχετικές πολιτικές καθυστερούν σημαντικά. Για να διατηρηθεί η θερμοκρασία στο στόχο του συν 1,5 βαθμού Κελσίου ως το 2100, χρειάζεται μια μεγάλη, μια άνευ προηγουμένου κινητοποίηση, δράση και συνεργασία όλων. Η συνεργασία είναι εξάλλου ο 17ος, ο τελευταίος και ίσως ο πιο θεμελιώδης στόχος των Ηνωμένων Εθνών για βιώσιμη ανάπτυξη. Για να γίνει αντιληπτή η προσαρμογή που απαιτείται και τα διλήμματα πολιτικής που τίθενται, πολλοί αναλυτές παραπέμπουν σε σχετική μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που δόθηκε στη δημοσιότητα μόλις την περασμένη Πέμπτη και προκάλεσε πολύ μεγάλη αίσθηση. Διότι στη μελέτη αυτή προτείνεται η άμεση επιβολή φόρου στον άνθρακα με αύξηση στα $75 ανά τόνο μέχρι το 2030, ως το πλέον αποτελεσματικό μέτρο μέσω της αγοράς, προκειμένου να διατηρηθεί η θερμοκρασία κάτω από το συν 2 βαθμούς Κελσίου ως το 2100. Παράλληλα όμως, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιεί ότι μία τέτοια αύξηση θα είναι ίσως δυσβάστακτη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ειδικότερα για τις φτωχές χώρες, και παραθέτει ως λύση στο πρόβλημα το παράδειγμα της Σουηδίας. Η Σουηδία αύξησε σταδιακά
σε μία μακρά χρονική περίοδο το φόρο άνθρακα από 28 δολάρια τον τόνο το 1991 σε 127 δολάρια φέτος, μαζί με μειώσεις άλλων έμεσων και άμεσων φόρων, καθώς και αυξήσεις κοινωνικών δαπανών και επιδομάτων κάθε είδους για να αντισταθμίσει το κοινωνικό κόστος για τους κοινωνικά ασθενέστερους. Αυτή η μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κατά την άποψή μου, δείχνει ανάγλυφα το μέγεθος του προβλήματος και τις οικονομικές και κοινωνικές επιλογές και διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις, εάν πραγματικά στοχεύουν στη διατήρηση της θερμοκρασίας στο στόχο του συν 1,5 βαθμού Κελσίου έως το 2100. Οπότε, το ερώτημα προς την επιστημονική κοινότητα, το οποίο νομίζω ότι από τώρα και στο εξής θα είναι το κύριο, είναι το ακόλουθο. Υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση, εάν ο στόχος του 1,5 βαθμού Κελσίου μέχρι το 2100 θεωρείται αδιαπραγμάτευτος? Ευχαριστώ πολύ. Governor, thank you very, very much indeed. Absolutely brilliant exposition. I absolutely agree with everything you say. I thought it was a wonderful presentation. But what tools does a central bank, regardless of the country, really have to influence the behavior of, for example, insurance companies, you mentioned with BASF, and other banks? I mean, you have conventionally monetary policy, and you have sometimes employment requirement and sometimes inflation requirement. And what tools do you really have other than brilliant speeches? There are two tools. Of course, we are not yet in a position to establish them in a mandatory way. One is, as you said, the monetary policy tool, perhaps through the asset purchases program, but there is no agreement yet on how this will be achieved, whether this should be neutral or not, whether this is the role of the governments only and not the central banks. So one is monetary policy, for instance, through the asset purchase program. The other is supervisory, which is even more, I would say, controversial, or because there are differences among countries, among commercial banks, but these two tools, if agreed, could be the means through which central banks can contribute to these targets. Yeah. Thank you very, very much.